Οι κάτοικοι στο Πεκίνο παίρνουν τρόφιμα και προμήθειες, ανησυχώντας για ξαφνικά lockdown τύπου Σανγκάι. Ο φόβος και η αγωνία για την επόμενη μέρα είναι έκδηλα συναισθήματα στα πρόσωπα των Κινέζων. Οι κινέζικες αρχές της Σανγκάη εφαρμόζουν την πάγια στρατηγική της μηδενικής COVID, επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα την ώρα που οι νεκροί έχουν φτάσει τους 187. Προσπαθώντας το Πεκίνο να αποφύγει μια παρόμοια κατάληξη, ξεκίνησε εγκαίρως μαζικά τεστ σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους τη Δευτέρα. Στη Σανγκάη, οι κινέζικες αρχές σφραγίζουν εισόδους πολυκατοικιών και κλείνουν ολόκληρους δρόμους με περίφραξη ύψους 2 μέτρων. Η Σανγκάη πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το εμπορικό κέντρο του προηγούμενου καιρού. Η αυστηρή καραντίνα παρατείνει και τα προβλήματα εφοδιασμού σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι εξαγωγές της οικονομικής Μητρόπολης της Ασίας παρουσιάζουν πτώση 5%. Ωστόσο, άλλη μια είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά στο χώρο της υγείας. Ένα 4χρονο αγόρι από την επαρχία Χενάν είναι το πρώτο κρούσμα μόλυνση σε άνθρωπο από το στέλεχος της γρήπης των πτηνών, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας.